Η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη χώρα και στην περιοχή μας έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών. Ταυτόχρονα όμως έχει αναδείξει και τη σημασία να υπάρχουν πιστοποιημένοι συνοδοί βουνού. Στο Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων λειτουργεί τμήμα με αυτή την ειδικότητα και στο πλαίσιο των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στα μονοπάτια των μετεώρων. Την ώρα που ο ορεινός τουρισμός και εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναπτύσσονται σημαντικά στην χώρα μας αλλά και την περιοχή μας, το Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων μέσα από τη λειτουργία τμήματος έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, αυτό της έλλειψης πιστοποιημένων συνοδών βουνού. Εξάλλου, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις στην περιοχή που επισκέπτες επιχειρούσαν να περπατήσουν σε δύσκολες και δύσβατες περιοχές, ώστε να δουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές του τόπου, όμως από προσανατολίζονταν. Με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής ή ακόμα και να τραυματίσονταν, κάτι που οδηγούσε στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για τον εντοπισμό ή τον απεγκλωβισμό τους. Το ΙΕΚ Ιωαννίνων λειτουργεί τμήμα με την εν λόγω ειδικότητα, όπου οι σπουδαστές του εκπαιδεύονται θεωρητικά αλλά και σε πραγματικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό και των μαθημάτων διανυκτέρευσης στην Ήπεθρο και σύνθετες τεχνικές συνοδείας στο βουνό, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στα δύσκολα μονοπάτια των μετεώρων. Τα μετεώρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους, οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα. Τα μοναστήρια των μετεώρων, που είναι χτισμένα στις κορυφές κάποιων από τους βράχους, είναι σήμερα το δεύτερο πλέον σημαντικό μοναστηριακό συγκρότημα στην Ελλάδα, ύστερα από το Άγιο Όρος. Από τα 30 που υπήρξαν ιστορικά, σήμερα λειτουργούν μόνο 6. Πάμε από το πιο ασφαλές κομμάτι. Εδώ, άκρη άκρη στο βράχο, είναι πάρα πολύ καλά. Προχώρα και βάλει και το άλλο πόδι δίπλα και μετά θα αφήσει το σώμα σου πολύ πίσω, να κρεμαστείς εντελώς πίσω. Μπορεί να συναντήσουμε κάποια φυτά, κάποια μανιτάρια, οτιδήποτε έτσι μπορεί να συναντήσουμε στην πορεία. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε κάποια στοιχεία. Και μετά τις αντικατασκευές. Βέβαια έφτιαξαν το ναό, είχαν ένα μικρό ναό βαρλάμ, είχε κάτι λιθοστοιχειώσει, ένα παλιό εγκλησάκι πριν είναι ελαφών που είναι πίσω στο βράχο, δυτικά, που φαίνεται από το μεγάλο μετέωρο. Εδώ λέει πώς έγιναν τα κτίρια στο μοναστήρι και ο ναός. Λέει διάφορα, μια ιστορική εξέλιξη της μονής. Εμπλουτίζεται αυτός ο ξηρός αέρας με υγρασία καταρχάς από τη Μαύρη Θάλασσα, που είναι στο διάβατο, και σε δεύτερη φάση από το Αιγαίο Πέλαγος. Επειδή είναι αέρας πολικής προέλευσης, έρχεται δηλαδή από τις πόλους, είναι πολύ κρύος. Ήρθαμε στα μετέωρα για να κάνουμε μια εκπαίδευση σε δύσκολα μονοπάτια, καθότι εδώ υπάρχουν μονοπάτια που ανεβαίναν οι μοναχοί στο παρελθόν στις κορφές των βράχων. Μερικά ήταν σκαλισμένα στο βράχο με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Και έτσι λοιπόν περιπλανηθήκαμε ανάμεσα από τα βράχια, περπατήσαμε σε μονοπάτια δύσκολα που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε και σχοινή και βελτιώσαμε λίγο τις ικανότητες της ομάδας. Στην εκπαίδευση είχαμε επιπλέον μάθημα για το πώς στείνουμε σκηνές και πώς κάνουμε διαβίωση στο βουνό. Αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε από τα μετέωρα, όπου περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο με εκπαίδευση πάνω στα μαθήματα της διανυκτέρευσης στην Ήπεθρο και των σύνθετων τεχνικών συνοδείας στο βουνό. Η εκπαίδευσή μας αφορούσε χειρισμούς σχοινιών και τεχνικές ασφάλισης και μια πεζοπορία η οποία είχε πιο πολύ ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον στην περιοχή των μετεώρων.